Συγκίνηση, χαρά, έντονα συναισθήματα, αναμνήσεις. Πέρασαν αρκετές δεκαετίες από την αποφύτισή τους. Χώρισαν οι δρόμοι τους, συναντήθηκαν μετά από αρκετά χρόνια και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο λόγος για τους αποφύτους του Σταυράκιου Γυμνασίου και Λυκείου Ανογείων, το οποίο ιδρύθηκε το 1954. Η στιγμή αυτή είναι πολύ συγκινητική. Γιατί η αλήθεια είναι πως με τους περισσότερους δεν γνωριζόμαστε και λέει βγάλε τα γυαλιά, άσπρισες, μα δεν με θυμάσαι, κάπως έτσι είναι αυτές τις στιγμές. Όμως μας ενώνει ένα κοινό σημείο αναφοράς που είναι ο Μιχάλης Σταυρακάκης με τη γυναίκα του Λετίτσια, ο ιδρυτής, διότι αν έλειπε αυτός ο άνθρωπος, αμφιβάλλω αν πολλά είναι ο Γιαννάκια της εποχής εκείνης που είχαν μεγάλη δυσκολία λόγω και της καταστροφής του χωριού, αμφιβάλλω αν είχαν τη δυνατότητα να πάνε πέρα από το δημοτικό. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές ύστερα από τόσα χρόνια να μιλάει ο καθένας τι δημιούργησε, τι έφτιαξε, αλλά τα ξένια στα εκείνα χρόνια δεν περιγράφονται. Σχεδόν δεν έχω ξεχάσει τίποτα, τα θυμάμαι όλα. Τώρα τα αναπολύς και αισθάνεσαι λυπημένος που δεν μπορείς να τα ξαναζήσεις. Είναι η τρίτη Λυκείου το 67-68, απόφοιτη. Απόφοιτη. Και είστε, εσείς ποιος είστε? Εδώ. Θυμάμαι την αποχή που κάναμε σε ένα καθηγητή ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Επειδή είχε εισηγηθεί να τιμωρηθεί ένας συμμαθητής μας. Η ζωηράδα, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Πολύ ζωηρή. Οι καθηγητές ήταν συναισθηματικοί και ευαίσθητοι, μας βλέπανε επειδή είμαστε φτωχά παιδιά, μας βοηθούσαν. Η δημιουργική συνάντηση των γενναιών εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων ανογείων και κατόπιν πρόσκλησης της ομάδας πρωτοβουλίας, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του δωρητή και ιδρύτη του Γυμνασίου και Λυκείου Ανογείων, Μιχαήλ Ιωάννη Σταυρακάκη. Πολύ σημαντική μέρα, γιατί αναδεικνύεται η αξία μιας ανιδιοτελούς προσφοράς ενός αγωνιστή της ζωής, ο οποίος κατέθεσε το αιματοβαμμένο κομπόδεμά του για να αφυπνίσει το χωριό του, να δώσει το δρόμο της πνευματικής ανάπτυξης στη νέα γενιά. Δεν το έκανε από πλεόνασμα, αλλά το έκανε από το υστέρημα των εισοδημάτων του στην Αμερική, στερούμενος και ο ίδιος για την επιβίωσή του μετά από αυτή την δωρεά. Που ξενιτεύτηκαν, τη γενέτειρά τους δεν την ξέχασαν, έδωσαν όλα τους τα υπάρχοντα, δημιούργησαν το γυμνάσιο το οποίο άλλαξε άρδιν όλη το ρουν της ανογενής ιστορίας. Όμορφες στιγμές της σχολικής ζωής ξαναζωντάνεψαν στη συνάντηση στον προαύριο χώρο του σχολείου. Μας έχουν μείνει εκδρομές πιο πολύ και το συναλίκι που κάναμε πάει. Εδώ πριν από 40 χρόνια, 45 χρόνια έφυγα από εδώ. Και τώρα βλέπω συμμετέχει πάει όλοι να είμαστε λίγο πιο γέροι, πιο μαζεμένοι, πιο μεστομένοι. Είναι τα συναισθήματα που δεν παίζονται. Έκανα μια χρονιά μόνο εδώ πέρα, αλλά μου έχουν πολλές αναμνήσεις, γιατί εδώ γνώρισα τη σύζυγό μου. Τη χρονιά που τελείωσα εγώ το 1954, έγιναν εδώ τα εγγένεια του γυμνασίου. Δεν προλάβατε δηλαδή. Και είναι το πρώτο επαρχιακό γυμνάσιο της Κρήτης. Αγκαλιάστηκαν, γύρισαν το χρόνο πίσω, ξετυλίγοντας τις σελίδες της ζωής τους και ανταλλάσσοντας απόψεις για το σήμερα.